Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Μελιγκόνη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Λοιπόν, καλά είμαστε, παλεύουμε. Με ποιο πύχη παλεύετε? Όπως όλος ο κόσμος παλεύουμε. Με τον πύχη να εκφραστεί σωστά σε αυτή τη φάση που συζητάμε σήμερα, δημιουργικά και με αποτέλεσμα την επόμενη μέρα, γιατί μετά τις 9 Ιούνιου υπάρχει 10 Ιούνιου, η 10η Ιούνιου, η αγανάκτηση, η δυσαρέσκεια, η ανησυχία, το αντίπαλο δέος απέναντι στα διάφορα, σε μεγάλο τόξο εμβέλειας, φασιστικά, εθνικιστικά και διάφορα άλλα μορφώματα που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί τα έχει ανάγκη το σύστημα. Αυτόν τον πύχη. Άρα θεωρείτε, δεν ξέρω αν αυτό συνιστά και αν είναι υπονοούμενο σε σχέση με το πώς το εκλογοδικείο δίνει χρόνο στο χρόνο πριν αποφασίσει τι θα γίνει με τους Σπαρτιάτες. Δεν είναι υπονοούμενο, είναι η γνήσια ανησυχία μας για το πώς και σε αυτή την κάλπη των ευρωεκλογών, που φαινομενικά, αν το θέλετε, φαίνεται και μπορεί να θεωρηθεί και πιο μακρινή, ας πούμε, από αυτή των εθνικών εκλογών. Έχει άλλα χαρακτηριστικά, ωστόσο συνδέεται με ένα ατσαλένιο νήμα και με την προηγούμενη κάλπη των βουλευτικών εκλογών και με την πορεία των αγώνων που μεσολάβησαν από το 2019, τις προηγούμενες ευρωεκλογές μέχρι σήμερα και με την επόμενη μέρα, όπως είπα και πριν. Γιατί ένα επίδικο, ένα βασικό, το αληθινό κατά τη γνώμη μας δίλημα είναι το πώς την επόμενη μέρα θα μπει ένα πιο ισχυρό μπλόκο απέναντι σε όλα αυτά που ετοιμάζονται. Παράδειγμα, 3,2 δις πρωτογενές πλεώνασμα. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Μιλάει για σταθερότητα. Εμείς λέμε, για παράδειγμα, ότι αυτό το πλεώνασμα, που πάντα υπάρχει ένα πλεώνασμα, αυτά τα λεφτόδεντρα, εν πάση περιπτώσει, για να χρησιμοποιήσω και μια φράση που είναι λίγο φορέστη τις τελευταίες μέρες, βεβαίως, δεν υπάρχουν για το λαό και θα υπάρχουν μόνο όσο δυναμώνει εκείνη η συνεπής, η καθαρή, η μη δεσμευμένη με μεγάλα συμφέροντα φωνή, η φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στην κάλπη των ευρωεκλογών στην προκειμένη, όπως έδειξε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Που θα ψηφίσει Κουκουέ και θα βγει Κουκουέ την επόμενη μέρα. Που θα παλέψει για να μειώνονται οι συνέπειες της ακρίβειας που τη γεννά το ίδιο, ο ίδιος ο τρόπος που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστημα. Ύστερα και από τον εμπεγμό της κυβέρνησης με την επιστολή και όλο αυτό τον τραγέλαφο αυτές τις ημέρες, για παράδειγμα. Λέμε επίσης. Ναι, όχι, παρακαλώ. Λέμε επίσης ότι είναι ξαναζεσταμένη η σούπα και είναι και αυταπάτες. Γι' αυτό είναι ξαναζεσταμένη η σούπα που προσφέρουν τις καλύτερες διαχειριστικές επιλογές πολιτικές δυνάμεις που είτε βρίσκονται σε έναν εκφυλισμό, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε έχουν ψηφίσει. 200 προαπαιτούμενα έχουν ψηφίσει εκείνοι που συγκροτούν, υπουργοί, πρώην υφυπουργοί, διάφοροι άλλοι φαρισαίοι εντός εισαγωγικών από τη Νέα Αριστερά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που έρχονται τώρα και ζητάνε την ψήφο για τα δικά τους τα συμφέροντα του ελληνικού λαού μπροστά στις ευρωεκλογές, λέγοντας ότι θα διαχειριστούν καλύτερα. Τι θα διαχειριστούν καλύτερα? Τα 270 δισεκατομμύρια ευρώ της πολεμικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υπεροπλία της, στέλνοντας όπλα και Ελλάδα εμπλεκόμενη όλο και πιο βαθιά σε αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι εντός εισαγωγικών με τους δύο πολέμους, το κράτος δολοφόνο, το Ισραήλ, τι θα διαχειριστούν καλύτερα ακριβώς? Θέλει καθαρή φωνή, καθαρή πολιτική και καθαρά την επόμενη μέρα να μπορείς και να αποκαλύπτεις και να ενημερώνεις, άρα και περισσότεροι ευρωβουλευτές, όσο το δυνατόν πιο ψηλά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ωστόσο, κυρία Γαβαλά, θα πάμε στα της επιστολής και στην ακρίβεια γενικότερα και στο ΦΠΑ. Πολλά κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν συνδέσει την ψήφο στις ευρωεκλογές και το μήνυμα κατά της κυβέρνησης με την κυβερνησιμότητα. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εάν μικρύνει η διαφορά μεταξύ του ιδίου και της Νέας Δημοκρατίας, τότε θα φανεί ότι ρηγματώνεται αυτή η παντοκρατορία Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ επίσης λέει ότι εάν πάει καλά στις ευρωεκλογές θα είναι η ιωνία αξιωματική αντιπολίτευση
αντιπολίτευση, το γεγονός ότι εσείς δεν συνδέετε με κυβερνησιμότητα. Λέτε απλώς ενισχύστε το ΚΚΕ για να φάει ένα χαστούκι η κυβέρνηση. Πώς θα φάει χαστούκι από ένα κόμμα το οποίο δεν μιλάει καν για προοπτική εξουσίας, για κυβερνησιμότητα κλπ. Η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι στον αντίποδα όλων αυτών των δυνάμεων. Είναι μια ριζικά διαφορετική πρόταση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έχει πρόβλημα γεωγραφικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Το λέω διευόμενη. Έχει πρόβλημα της ίδιας της φτιαξιάς της, του περιεχόμενού της. Φτιάχτηκε για να υπηρετήσει τα μεγάλα συμφέροντα και αυτό αποδεικνύει η υπερτριαντάχρονη πορεία της. Να το βάλουμε ένα ερώτημα. Αν δεν υπήρχε η συνθήκη του Μάστερ 1992, που μόνο το ΚΚΕ τότε σε πολύ δύσκολη συγκυρία καταψήφισε και όλοι οι άλλοι προσκυνούσαν. Υπόσχοντουσαν την Ευρώπη των χρυσών κουταλιών, τις ευημερίες της ισονομίας και τα ρέστα, τώρα της καλύτερης διαχείρισης. Αν δεν υπήρχε η συνθήκη του Μάστερ, θα συζητούσαμε, δηλαδή η ελευθερία κίνησης εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εργατικού δυναμικού, θα συζητούσαμε για ακρίβεια. Οι πολυεθνικές είναι ασίδωτες, όχι γιατί η Φοντερ Λάιερ δεν έκανε κάτι ή δεν διαχειρίστηκε κάτι σωστά και τώρα θα το διαχειριστεί καλά η κυβέρνηση, αλλά γιατί αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν. Με τον ανταγωνισμό, με κριτήριο το κέρδος. Εντάξει, αν δεν υπήρχε όμως η συνθήκη του Μάστριχτ, θα συζητούσαμε για τον πακτολό αγροτικών επιδοτήσεων που έχουν πάρει αγρότες, για το πόσα δημόσια έργα έχουν γίνει με κοινοτικά κονδύλια, για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κλπ. Είναι άλλη κουβέντα σε πόσες επιχειρήσεις πάνε. Να την κάνουμε αν θέλετε. Αλλά έχουν πέσει λεφτά τόσα χρόνια, έτσι. Έχουν πέσει λεφτά σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Οι όμιλοι έχουν κέρδη και στην Ελλάδα 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πορεία, η ελλειμματική πορεία της Ελλάδας στο εμπορικό, στο αγροτικό της ισοζύγιο τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 40 πολλά χρόνια, είναι ένα μεγάλο γεγονός. Πώς ξεκληρίστηκαν καλλιέργειες όπως το τέφλο εδώ στη Θεσσαλία για παράδειγμα ή η ζάχαρη. Κλείσαν εργοστάσια ζάχαρης που μιλάμε εδώ πέρα. Και ο κατάλογος είναι τεράστιος. Άρα το ποιος κερδίζει από αυτή την ανάπτυξη, τη δίκαιη που μας έλεγαν προεκλογικά στις βουλευτικές για όλους ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΣΥΝΑΦΤΟ και η ανάπτυξη 2.0 όπως προπαγανδιστικά το λέει η κυβέρνηση, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Απαντιέται. Απαντιέται από την απλή πρακτική καθημερινή μας ζωή. Από το πορτοφόλι μας που αδειάζει στις 15 του μήνα, από το πού πάνε τα χρήματα, πάνε. Στον πολεμικό υπερεξοπλισμό, πάνε. Και η Ελλάδα εμπλέκεται ακόμα πιο βαθιά σε αυτό το παιχνίδι, όπως είπα και πριν. Είναι βαθύτατα δεσμευμένη, γιατί και από αυτή την καινούργια μοιρασιά των πολέμων στη Μέση Ανατολή, στην Παλαιστίνη, στην Ουκρανία, κάποιοι θα βγουν κερδισμένοι. Παράδειγμα, μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Παράδειγμα, στρατηγικοί επενδυτές στην πολεμική βιομηχανία. Όπως κάποιοι θα βγουν κερδισμένοι, αν το θέλετε, και από τους αγρότες που θα πουλάνε κοψοχρονιά εδώ στη Θεσσαλία τα χωράφια τους για να μπουν τζάμια, πράσινη ανάπτυξη, πράσινη ενέργεια. Γκριζοπράσινη, λέμε εμείς, με αφορμή τις πλημμύρες, τη μεγάλη τραγωδία, που θα είναι ευκαιρία για κάποιους, όπως η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει. Και το σχέδιο που έφερε η κυβέρνηση με τη γνωστή διαβόητη εταιρεία. Άρα το που πάνε οι επιδοτήσεις, το που πάνε τα προγράμματα, σε ποια φάση πήραν και κάποιοι δίπλα σε αυτούς που μας κυβερνάνε, και δεν τους βλέπουμε, αυτούς δηλαδή που πραγματικά κρατά τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια τους, τον αληθινό μας αντίπαλο, που αυτόν κατά τη γνώμη μας εκπροσωπεί και η Ένωση ως διακρατική ένωση τέτοιων συμφερόντων και τα ελληνικά κόμματα, είτε κάνουν ένα λαϊκιστικό σοου και είναι δορυφόροι. Λεύση Βελόπουλος, είτε η Νέα Δημοκρατία που προσπαθεί στεντόρια να δείξει ότι με αυτήν θα έχει σταθερότητα στη ζωή του, που είναι κακή σταθερότητα. Είναι αστάθεια για τον ελληνικό λαό η σταθερότητα για τους ομίλους της Νέας Δημοκρατίας, είτε η ψευτοαντιπολίτευση που διατείνονται οι υπόλοιποι. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει καθαρή και πιο δυνατή φωνή για αγώνες. Και για να έχει και ο λαός, αν το θέλετε, και τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή ενημερώνεται ο ελληνικός λαός για το τι γίνεται και τι ψηφίζεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Ενημερώνεται. Με όλες αυτές τις οδηγίες, τους κανονισμούς εδώ στη Θεσσαλία, ιδιωτικοποιείται το νερό. Είναι οδηγία που έχει ξεκινήσει, που έχει έρθει εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι μια πορεία ιδιωτικοποίηση, θα έρθει ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου. Είναι θετική εξέλιξη για το νερό που πίνουμε, για το νερό που αρδεύουμε τα χωράφια μας. Είναι αρνητική. Ποιος τον ενημέρωσε, κυρία Γαβαλά? Έχετε εκτονιστέ.
ενδιαφέρον. Πώς κρίνετε την πρόταση των βιομηχάνων τροφίμων προς τον κύριο Χατζηδάκη, την οποία απέρριψε βέβαια ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα προκειμένου να πέσουν οι τιμές? Στα πλαίσια των δικών τους αυτοτελών, καθαρών συμφερόντων, για να μπορούν να παίξουν καλύτερα στην ανταγωνιστική αγορά. Από άλλο αντίποδα, μακάρι να το μείωνε. Από άλλο αντίποδα, είναι η πρόταση του ΚΚΕ που επανειλημμένα έχει καταθέσει και με σχέδια νόμου στην Ελληνική Βουλή και μετά τον Ιούνιο του 2023 που έχουμε νέα κυβέρνηση και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα για να μειωθεί ο ΦΠΑ. Όμως είναι και ένα παιχνίδι που γίνεται στα πλαίσια αυτής της καπιταλιστικής αγοράς, όπως λέμε, που τέτοια είναι, της αγοράς της αδιφαγίας, του κέρδους και των προϋποθέσεων να βγαίνει όλο και πιο μεγάλο κέρδος για να πηγαίνει ένας επενδυτής και να επενδύει, συμπροκειμένου να έρχεται στην Ελλάδα. Και γι' αυτό και λέμε ότι το εργατικό, το λαϊκό κίνημα που έχει στα αιτήματά του να μειωθεί η φορομπηξία του ελληνικού λαού, να μειωθούν τα ματωμένα πλεονάσματα, να μεγαλώσουν οι μισθοί, όχι σε ονομαστικό επίπεδο, γιατί είμαστε πριν το 2011, αλλά σε επίπεδο πραγματικής ζωής, πραγματικό. Να υπάρχει δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, δηλαδή ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις με τις οποίες πηγαίνουμε για δουλειά ή βγαίνουμε στην αγορά εργασίας. Ναι. Αυτά τα ζητήματα στη ζωή, στο κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τα θέτει. Καθαρά, μέσα από την δράση του, με χιλιάδες ανθρώπους που δεν είναι κομμουνιστές και που κλονίστηκαν τα τελευταία χρόνια από τα τελευταία μεγάλα γεγονότα και συμπορεύονται μαζί μας. Και αυτό είναι μεγάλη μας χαρά και δίνει αποτέλεσμα στον αγώνα. Και να σας πω και κάτι, το γνωρίζετε βέβαια, ο αγώνας φέρνει αποτέλεσμα. Μπορεί να αλλάξει ριζικά, χωρίς ριζικότερη πορεία ανατροπών, χωρίς πορεία αποδέσμευσης, να το πω έτσι, στην προκειμένη την κατάσταση. Όμως αποτέλεσμα φέρνει, να σας πω. Το Ευρωκοινοβούλιο αναγκάστηκε να φέρει οδηγία για τους λεγόμενους freelancers, δηλαδή τους εργαζόμενους στις αλυσίδες που διακινούν τα προϊόντα τύπου e-food ή στις πλατφόρμες αυτές όλες. Αναγκάστηκε το Ευρωκοινοβούλιο κάτω από την πίεση των αγώνων τους και εδώ στην Ελλάδα και διεθνώς, ευρωπαϊκά, να φέρει οδηγία που τους θεωρεί μισθωτούς. Αυτό είναι μια μικρή νίκη. Υπάρχουν εκατοντάδες άλλες. Και ζητήματα που έχουν κερδίσει οι αγρότες τα σύγχρονα χρόνια και οι εργαζόμενοι. Άρα αυτή την γραμμή, αυτή τη λογική πρέπει να δυναμώσουμε και αυτό το εκφράζει γνήσια η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, χωρίς ναι μεν αλλά είναι μονόδρομος, ναι μεν αλλά πέντε αστερίσκοι παραδίπλα, ναι μεν αλλά όλοι μαζί να αποφασίσουν οι εργαζόμενοι για τη ζωή τους. Μάλιστα. Να έρθουν σε κόντρα, σε ρήξη. Αυτό λέμε εμείς. Κυρία Γαβαλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Και εγώ να είστε καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα.